Φοβερή είναι η αλλαγή στον χρόνο για τον Χάρη Χριστόπουλο, καθώς ήταν εντελώς διαφορετικός πριν από 15 χρόνια. Η σύζυγος του, Anita Brad, δημοσίευσε σχετική φωτογραφία του στο Instagram, μαζί με το σκύλο τους, τη Ζάρα. Προκαλώντας ενθουσιασμό στους ακολούθους της, παράλληλα, βέβαια, δεν κρύβει τον έρωτά της για τον διάσημο φωτογράφο, που τον έχει. Και στο κινητό της, αχ παιδιά, χαζεύοντας τις παλιές φωτογραφίες βρήκα αυτό από το Χαρούλη και την Ιζάρα, η οποία παρεπιπτόντως ήταν Ουγγαρέζα. Πόση τρυφερότητα έχει στο μουτράκι της, πείτε μου, όσο και να την φρόντιζα όσο και να την αγαπούσα, το αφεντικό, και αγαπημένος, της ήταν πάντα ο Χάρης, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας. Ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Χριστόπουλος και η Anita Brad, μετά από 15 χρόνια σχέσης, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να παντρευτούν. Ο γάμος του ζευγαριού τελέστηκε το καλοκαίρι του 2018 στη Λευκάδα. Ανδρέας Μικρούτσικος, αυτό είναι το πρώτο του μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του. Σώος από την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του βγήκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος μάλιστα έψιλον με τόνο στείλε και το πρώτο του μήνυμα στους φίλους και του θαυμαστές του μέσω Facebook. Ο διάσημος παρουσιαστής και μουσικός, είχε εισαχθεί λίγες μέρες μετά την κηδεία του αδελφού του, Θάνου, για να νοσηλευτεί για περίπου 2 εβδομάδες και να πάρει το εξιτήριο πριν από 4 μέρες. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στον αδελφό του Θάνο και ο θάνατός του τον βύθισε στο πένθος. Ο γνωστός παρουσιαστής τότε είχε κάνει μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και τον αποχαιρέτησε με μια φωτογραφία του, ακολουθώντας το άκρο συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του Θάνου Μικρούτσικου. Ραγδαίες εξελίξεις με την υγεία του Ανδρέα Μικρούτσικου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υγεία του Ανδρέα Μικρούτσικου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά από αρκετές μέρες. Ο γνωστός παρουσιαστής βγήκε από το νοσοκομείο χθες το βράδυ, και όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή Happy Day, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι πλέον καλά στην υγεία του. Οι γιατροί του συνιστούν ωστόσο μεγάλη προσοχή, μιας και η υγεία του είναι ακόμα ευαίσθητη και με το κρύο κυκλοφορούν αρκετές ασθένειες. Θάνος και Ανδρέας Μικρούτσικος μαζί σε πλατό, η σπάνια τηλεοπτική του συνάντηση στον Γιώργο Παπαδάκη, βίντεο. Πριν από πολλά χρόνια, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο αδελφός του, Ανδρέας, είχαν εμφανιστεί από κοινού στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Σήμερα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε το τελευταίο αντίο στον αδελφό του, τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, η απώλεια του οποίου έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Απόσπασμα της σπάνιας αυτής συνάντησης των δύο αδελφών στον τηλεοπτικό αέρα, μεταδόθηκε σήμερα σίγμα την ίδια εκπομπή του Αντένα. Τα χαμόγελα, τα πειράγματα και τα αστεία μεταξύ τους, περίσευαν, κηδεία Θάνου Μικρούτσικου, τράγικες φιγούρες η σύζυγος και η κόρη του, οι πρώτες εικόνες. Το τελευταίο αντίο θα πουν σε λίγη ώρα φίλοι, συγγενείς αλλά και απλοί πολίτες στον Θάνο Μικρούτσικο, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 72 ετών. Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης, άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου ύψιλον νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο. Η πολιτική κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 14:30 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ από τις 10:30, ίσορος του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στην αίθουσα τελετών, ώστε όσοι πολίτες επιθυμούν να απευθύνουν το στερνό αντίο στον αγαπημένο τους δημιουργό. Παράκληση της οικογένειας του Θάνου Μικρούτσικου, είναι αντί για στεφάνια, τα χρήματα να διατεθούν για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα της Μόριας. Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του καθώς και την σύζυγο του, Μαρία Παπαγιάννη με την κόρη του Αλφα Αλεξάνδρα.
Ανδρέας Μικρούτσικος, βουλιάζει στη θλίψη για το χαμό του αδερφού του. Τρίνο έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο ξαφνικός θάνατος του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του αδερφού με μια ανάρτηση στο Facebook που ραγίζει καρδιές. Μια στιγμή η ζωή μας και εσύ την έκανες αιωνιότητα, έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook ο Ανδρέας Μικρούτσικος, κάτω από μια φωτογραφία του Θάνου Μικρούτσικου από τα νιάτα του. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος το Μάιο του 2018 είχε εκφράσει τη στήριξή του στον αδερφό του δείχνοντάς τα αφού ότι τον στηρίζει και τον θαυμάζει για τον δύσκολο αγώνα που δίνει. Η παλιά ανάρτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον Θάνο Μικρούτσικο, «Αγαπάω τον αδελφό μου όχι μόνο γιατί είναι αδελφός μου αλλά γιατί είναι σε όλα μοναδικός άνθρωπος», είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος κάτω από τη φωτογραφία του Θάνου Μικρούτσικου να παίζει μουσική σε αρχαίο θέατρο της Ελλάδας.